θρησκεία. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που τα λόγια είναι φτωχά να περιγράψουν αυτό που αισθάνεται κάποιος. Μία από αυτές τις στιγμές είναι και σημερινή. Τουλάχιστον αισθάνομαι και πολύ όμορφα και χαίρομαι που έκλαψα, που με κάνανε να κλάψω φίλοι που αξίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει η έννοια φιλία. Τους ευχαριστώ από καρδιάς και είμαι περήφανος γιατί πραγματικά τιμώ αυτό το τόπο το μαρτυρικό που λέγεται Κάντανος, τον υπηρετώ επί 34 χρόνια και είναι τιμή μου που κατάγομαι από αυτό το χωριό. Θα ήθελα λοιπόν να πω για λίγο τους χορηγούς για μια ακόμη φορά. Για τον Λεωνίδα τα είπα και πριν. Το εφταήμερο ταξίδι είναι προσφορά του Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας, ό,τι και να πει κανένας, είναι λίγα. Το απέδειξε και απόψε. Το αποδεικνύει πάντα. Όταν το 2006, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο του 2006, βρεθήκαμε τότε και πήγα μια εκδρομή στο ξενοδοχείο του Λεωνίδα στα Γρεβενά, κανένας δεν φανταζόταν ότι αυτή η εκδρομή θα φτάσει σε αυτή τη σημερινή ημέρα να λέει ότι χαλάει τα χρόνια που αφιέρωσα σε αυτόν τον σύλλογο, γιατί πραγματικά αξίζουν κάποια πράγματα στη ζωή και κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο άνθρωποι. Ξέρετε ότι η ζωή, όλοι αυτή τη ζωή είμαστε περαστικοί. Ένα ταξίδι είναι η ζωή. Όταν φεύγουμε δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας. Αυτό που αφήνουμε όμως είναι το αποτύπωμά μας. Το όνομά μας, η περπατησιά μας. Γι' αυτό πρέπει να παλεύουμε, γιατί τα υπόλοιπα, τα υλικά αγαθά, δεν παίρνει κανείς μαζί του τίποτα. Και μου είπε πρόσφατα ένας φίλος, ένα πολύ χαρακτηριστικό, ότι οι νεκροφόρες δεν έχουν, λέει, κοτσαδόρους. Το ξέρετε αυτό. Όπως τα σάβαρα δεν έχουν τσέπες και πολλά άλλα. Δεν κάνω το φιλόσοφο, λέω πραγματικές αλήθειες και αξίες της ζωής. Όλοι το ζούμε, όλοι το βλέπουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε. Μόλις βγούμε από την πόρτα του νεκροταφείου το ξεχνάμε όμως. Καλό είναι να το θυμόμαστε. Μία επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα νεκροταφείο θα μας δείξει τι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπητέ Λεωνίδα, ειλικρινά αισθάνομαι όπως λέει και ο Παντούρης ότι απέναντί σου δεν είμαι αυτός που έπρεπε να είμαι. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να σου ανταποδώσω αυτό που έκανες. Υπάρχει από την άλλη μεριά η οικογένεια Πλώτα. Είμαι πολύ περήφανος που έχω αυτή την οικογένεια φίλους. Με γνώρισαν σαν δάσκαλο στο Κερατσίνι, είδαν τον αγώνα που έκαναν στο σχολείο και κατάλαβαν με ποιον έχουν να κάνουν. Η σημερινή πληρωμή που έκαναν είναι ό,τι καλύτερο παράσημο μπορούσα να πάρω στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Το 2011 έφυγα από ένα σχολείο μετά από 28 χρόνια προσφοράς. Το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, εδώ υπάρχει ο Σύλλογος Γονέων που είμαστε τότε μαζί, και τιμούν για την παρουσία τους, οφείλω να τους χειροκροτήσω. Είχαμε γράψει τότε ιστορία σε αυτό το σχολείο, το οποίο έκλεισε πλέον, γιατί συγχωνεύτηκε με το πρώτο. Αλλά όλοι θα θυμούνται τα χρόνια που περάσαν μαζί, σύλλογος, διευθυντής, γονείς, παιδιά, δάσκαλοι, μία οικογένεια. Οι οικογένειες αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Εάν δεν μάθουμε τώρα στην κρίση, στα δύσκολα να είμαστε όλοι μαζί και να μην είμαστε μόνο στα λόγια μαζί, αλλά να είμαστε ένας δίπλα στον άλλον πραγματικά και ουσιαστικά, τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας τα βλέπετε καθημερινά, οι πρόσφυγες και πολλά άλλα, κάποια στιγμή θα μας πνίξουν. Και τότε δεν θα μας σώζει κανείς. Όταν το σπίτι του πλανού καίγεται και περιμένουμε να καεί το δικό μας για να συγκινηθούμε, θα είναι πολύ αργά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην οικογένεια λοιπόν Πλώτα. Με κάνετε να αισθάνομαι πολύ περήφανος και για τον τόπο μου και για το ότι είμαι δάσκαλος και για το ότι είμαι άνθρωπος. Ερχόμαστε στο εστίριο δεύτερο δύο ατόμων από την ΑΝΕΚ Lines. Ένα home cinema από τον φίλο Σελινιώτη και πάντα που μας στηρίζει τον Παύλο τον Πετράκη,
επικεφαλής της τάξης τετράδος ΑΕ. Όταν έχουμε τέτοιους σεληνιώτες μπορούμε να τραβάμε μπροστά και δεν φοβάμαι τίποτα. Πιστεύω θα είναι δίπλα μας και αυτός και πολλοί άλλοι σεληνιώτες. Υπάρχει ένα σετ Σβαρόφσκι προσφορά του Βασίλειου Θοδωράκη. Ένα αγγλικό ρολόι Αντίτας προσφορά της Ελένης Μπερνιδάκη. Μια δώρο επιταγή 150 ευρώ αξίας Μαξ Γαβριήλ Νταλάκος και ΣΥΑ, κατάστημα ενδυμάτων, ρούχων. Μια δώρο επιταγή αξίας 150 ευρώ του Γιάννη του Πλώτα, ήδη μιλής πλατιά και κλπ. Και θα πω για να καταλάβετε κάτι ακόμα για τον Γιάννη. Όταν πήγα να πάρω την κάρτα με το νούμερο, να βάλετε 150 ευρώ, μου λέει τι να γράψω. Αν σας λέει κάτι αυτό, καταλαβαίνετε. Τι να βάλω, λέει, τι νούμερο να βάλω. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν τα λένε πολύ. Λοιπόν, τι ποσό. Ένας πίνακας ζωγραφικής προσφορά του Κωνσταντίνου Αντορακάκη. Ένα εισιτήριο για ένα άτομο προσφορά της Minoan Lines. Και ένα πλήρες σετ τζακιού προσφορά του Δημήτρη του Καβαλά. Αν δείτε από τα 10 δώρα και ένα ενδέκατο που είναι 100 ευρώ, είπαμε προσφορά του Συνδέσμου Γυναικών Χανίων, που μας το έφερε η κυρία Μαρακάκη, αντιπρόεδρος, το ενδέκατο, όπως βλέπετε, η μειοψηφία είναι κατεργατών και του ευρύτερης περιοχής του Σελήνου. Τα περισσότερα λοιπόν είναι φίλων. Γι' αυτό τυχαία εμείς ο σύλλογός μας έβαλε τους φίλους να ψηφίζουν και έκανε πρωτοπορία σε αυτό, άσχετα αν το καταστατικό δεν το λέει, και ακόμα έκανε τους φίλους να είναι μέλη του. Γιατί πραγματικά αυτοί οι φίλοι αποδείξαν για μια ακόμη φορά ότι αξίζει τον κόπο να τους στηρίζουμε και να τους θεωρούμε καλύτερους και από μέλη. Θα είστε καλά αγαπητοί φίλοι της Κατάν. Είχε πει ένας παλιός φίλος και ξεκινάω την κλήρωση, αλλά επειδή έχετε μετά πολλά χρόνια, ο Κοντεκάκης ο Ευτύχης είναι εδώ. Ευτύχη, ήθελε να πεις μια κουβέντα. Συγγνώμη που τον καλό να έρθει μετά από πολλά χρόνια. Ξεκινήσαμε μαζί κάποτε το σύλλογο αυτό. Το 1982 τα πρώτα χρόνια ήταν μαζί μας. Και θέλει να πει μια κουβέντα γιατί λέει το αισθάνεται. Επειδή ακριβώς είναι πολύ καλός φίλος, θα ήθελα να του δώσω να πει δύο κουβέντες, όχι πολλά πράγματα. Εξάλλου δεν θέλει να πει πολλά, τα πολλά λόγια πολλές φορές είναι φτώχεια. Και ξεκινάει η κλήρωση. Μισό λεπτό. Είμαι κρυωμένος και η φωνή δεν ακούγεται φυσιολογική. Κάντανος, αργιά Κάντανος. Εδώ υπήρχε η Κάντανος. Η Κάντανος ξανακτίστηκε. Αγωνίζεται να ζήσει. Η Κάντανος υπάρχει στην Κάντανο. Η Κάντανος υπάρχει εδώ. Η Κάντανος υπάρχει σε κάθε καντανιώτη όπου και αν βρίσκεται. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το Σύλλογο και μας ενώνουν έστω και πληροφοριακά και όσοι συμμετέχουν είναι ό,τι το καλύτερο και τους εύχομαι με δύναμη και ειδικά στον Ευτύχη, ας πούμε, που ο χρόνος του είναι τόσος πολύ που δεν πιστεύω να υπήρχε άλλος γιατί και εγώ κάποτε ασχολήθηκα να διέρνει τόσο χρόνο. Γιατί αγαπάει, γιατί έχει ζήσει την Κάντανο όπως όλοι εμείς. Έφυγε ο Δήμαρχος, θα ήθελα να του πω μια κουβέντα. Ο Δήμαρχος μεγάλωσε. Έχει πολλά χωριά. Αν πονέσει το χέρι ενός χωριού, είναι ανάπηρος. Πρέπει να προσέχει τα πάντα ο Δήμαρχος και όλους τους πολίτες να τους προσέχει με την ίδια ισομέρεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Ευτύχη. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην παρέα του Συλλόγου μας ένα καινούργιο μέλος. Πρόσφατα κάναμε εκλογές 27 του Γενάρη. Ήρθε στην παρέα και στην οικογένεια του Συλλόγου μας ο Γιώργος ο Μαλανδράκης. Παρακαλώ το γυροκρότημά σας. Οι άλλοι τέσσερις είμαστε γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Παλέμαχοι. Είχαμε σήμερα μια προσφορά να έρθει κι άλλο στο Συμβούλιο από ένα Παπαδοξαντάκι. Μακάρι να έρθουν κι άλλοι να έρθουν στο Σύλλογο και να βοηθήσουν. Λοιπόν, ξεκινάμε την κλήρωση.
Λοιπόν, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Πρώτο δώρο, 7 ημέρα ταξίδι, 2 ατόμων, Λεωνίδας Τσεπίδης. $4,000. Έξι. Τέσσερα. Και τρία. Ο αριθμός 4.643 κερδίζεται από τα ημέρα ταξίδι 2 ατόμων προσφορά του Λεωνίδα Τσεπίδη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερο δώρο. Εισιτήριο 2 ατόμων από και προς την Κρήτη, προσφορά της Ανέκλαϊν. Ο τρία. Τρία. Επτά. Τέσσερα. Και πάλι τέσσερα. Ο αριθμός 3744 κερδίζει το εισιτήριο 2 ατόμων από και προς την Κρήτη. Προσφορά σαν Neckline. Ευχαριστούμε, καλό ταξίδι. Τρίτο εισιτήριο. Home Cinema. Προσφορά Ράκης Πετράκης. Πέντε. Εννέα. Έξι. Μηδέν. Ο αριθμός 5.960 κερδίζει home cinema προσφορά Ράκης Πετράκης. Καλό ρίσκο. Προχωράμε τέταρτο δώρο. Σερ Βραχιόλια, Ολιέ Βραχιόλι, Βαρόφκι του Βασίλη Θοδωράκη. Μηδέν. Μηδέν πάλι. Τέσσερα. Ένα. Ο αριθμός 041 κερδίζει Κολιέ και Βραχιόλι προσφορά του Βασίλη Θοδωράκη.